Σήμερα στα χέρια μου έχω μια πραγματικά ιδιαίτερη οθόνη. Και όταν λέω ιδιαίτερη οθόνη, τι εννοώ? Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο που έχει, που είναι αυτό εδώ. Μπροστά στο κάτω μέρος έχουμε ένα μεγάλο υφασμάτινο κομμάτι που θα δούμε και αυτό τι είναι στη συνέχεια. Και στο πίσω μέρος επίσης θα συναντήσουμε και μια υποδοχή δικτύου για να βάλουμε καλώδιο δικτύου. Θα ξεκινήσουμε όμως από την αρχή και έχω μια πρόσφατη κυκλοφορία από την ViewSonic, ένα 27' monitor και για την ακρίβεια έχω το VG2756V Παύλα 2K και το είπα νομίζω με την πρώτη. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως κατευθείαν με το ξεπακετάρισμα και να δούμε λίγο τη συσκευασία που είναι αρκετά ποιοτική και έτσι θα έρθει με ασφάλεια στο σπίτι μας η οθόνη. Μέσα στη συσκευασία τώρα αυτά που θα συναντήσουμε τι είναι. Είναι ένα καλώδιο τροφοδοσίας, έχουμε ένα HDMI καλώδιο για να το συνδέσουμε με τον υπολογιστή μας ή το laptop. Έχουμε ένα Type-C καλώδιο σε Type-C, θα δούμε πού χρειάζεται το συγκεκριμένο καλώδιο. Όπως επίσης έχουμε και ένα Type-B σε Type-A USB, ένα upstream καλώδιο που θα δούμε και αυτό πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Κατά τα άλλα, full πλήρη, έχουμε εύκολη συναρμολόγηση με τη βάση που πάμε κιόλας να δούμε πώς δουλεύει η συγκεκριμένη βάση. Θα ξεκινήσω αρχικά ότι μπορούμε να κάνουμε εύκολη περιστροφή, έτσι ώστε αν έχουμε και κάποιον στο γραφείο, έτσι που θέλουμε να δείξουμε την οθόνη, μπορούμε να την περιστρέψουμε πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε να κάνουμε πολύ tilt, δηλαδή να τη γυρίσουμε πολύ προς τα πάνω την οθόνη, μου αρέσει το συγκεκριμένο feature, όπως επίσης μπορούμε να την γυρίσουμε και προς τα κάτω. Εννοείται δεν λείπει και το πάνω κάτω της οθόνης που δουλεύει πάρα πολύ smooth και πάρα πολύ ωραία. Και μιας και μιλάμε για ένα πιο επαγγελματικό monitor θα έλεγα, μπορούμε να την περιστρέψουμε και να την βάλουμε κάθετα, κάτι που δεν θα κάνω εγώ τώρα αυτήν εδώ τη στιγμή πάρα πολύ, γιατί έχω περάσει ένα σωρό καλώδια. Επίσης στο πίσω μέρος έχουμε και μια πολύ βολική χειρολαβή για να μπορούμε να μεταφέρουμε εύκολα και με ασφάλεια την οθόνη μας. Πάμε να δούμε και τι υποδοχές έχει τώρα στο πίσω μέρος και ξεκινάμε. Έχουμε μια USB 3.2 Type-A, στη συνέχεια έχουμε την Ethernet υποδοχή. Έπειτα έχουμε την Type-B, η οποία είναι η upstream υποδοχή για να συνδέσουμε με τον υπολογιστή μας. Μετά έχουμε την Type-C υποδοχή μας, συνεχίζουμε με μια DisplayPort και τέλος έχουμε και μια HDMI. Βέβαια δεν σταματάμε εδώ πέρα, μιας και στο πλάι από την αριστερή πλευρά της οθόνης θα συναντήσουμε μια Type-A USB επίσης, όπως και ακόμη μια υποδοχή για ακουστικά. Πριν να ασχοληθούμε όμως με τα σοβαρά feature που έχει συγκεκριμένη οθόνη, να περάσουμε και στα κλασικά spec που έχουμε εδώ πέρα. Ξεκινάμε αρχικά με ένα πάνελ IPS, η διαγώνιος είναι 27 inches. Το IPS είναι όντως καλό και έχουμε πολύ καλές γωνίες θέασης, δηλαδή μέχρι και από εδώ που είμαι βλέπω μια χαρά τα χρώματα. Ανάλυση τώρα έχουμε 2560x1440, που για μένα αυτό στις 27 είναι το sweet spot. Έχουμε το 1440p που είναι μια ικανοποιητική ανάλυση για να έχουμε και την καθαρότητα που θέλουμε, χωρίς όμως να είναι και το 4K που κουράζει περισσότερο τις κάρτες γραφικών. Σε ρυθμό ανανέωσης έχουμε μόλις 60 Hz, που εδώ πέρα θα ήθελα να είχαμε 100 ή 120, όχι τόσο επειδή είναι ένα gaming monitor, μιας και δεν προορίζεται για εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σε ανάγνωση κειμένου, να έχεις 120 Hz είναι πολύ πιο ωραίο το feeling που έχεις όταν κάνεις το scroll. Παρ' όλα αυτά έχουμε τα τυπικά 60. Να πούμε όμως και τις μετρήσεις που έκανα εγώ ίδιος. Ξεκινάμε με το sRGB που έχει 99%, σε Adobe RGB έχουμε 77% και βλέπετε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα που έχει βγάλει. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε λίγο με το γκάμα, που όπως βλέπετε την καμπύλη των 2.2 δεν την ακολουθεί τόσο σωστά όσο θα ήθελα. Μου έβγαλε γκάμα 2.3 αντί για 2.2. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα μενού έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να το φέρουμε ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Και τέλος, μια μέτρηση που έκανα ακόμα είναι η φωτεινότητα, όπως επίσης και η αντίθεση. Έχουμε ένα IPS panel που η συνηθισμένη αντίθεση που βλέπουμε σε αυτά είναι 1000:1. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το υψηλότερο νούμερο που έφτασα είναι στα 940:1, που για IPS panel είναι ένα εξαιρετικό νούμερο. Σε θέμα φωτεινότητας τώρα, η ViewSonic λέει ότι έχει 350 nits. Βέβαια, εγώ σαν μέγιστη φωτεινότητα μέτρησα 304, κάτι nits. Η αλήθεια είναι πάνω από τα 300 είναι μια ικανοποιητική φωτεινότητα για να κάνεις δουλειές γραφείου, να βλέπεις ταινίες και τα παιχνίδια και τα πάντα. Είναι γενικότερα ένα ικανοποιητικό νούμερο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να βγαίνει λίγο πιο κοντά στα 340, αν όχι στα 350 που μας διαφημίζει και η ViewSonic. Να περάσουμε όμως και στα βασικά και ξεχωριστά χαρακτηριστικά που έχει συγκεκριμένη οθόνη, που την κάνει πραγματικά να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό εκεί έξω. Και ξεκινάμε με το πρώτο feature που υπάρχει εδώ από πάνω, που είναι αυτό εδώ το πτυσσόμενο παραθυράκι,
που είναι η κάμερά μας. Η συγκεκριμένη μάλιστα κάμερα που βρίσκεται εδώ είναι 1080p και από ό,τι βλέπετε δεξιά και αριστερά έχει και δύο δυνατά LED. Μάλιστα όταν την απενεργοποιήσουμε μας βγαίνει και ένα μήνυμα στην οθόνη που μας λέει ότι είναι απενεργοποιημένη, όπως επίσης αν την ενεργοποιήσουμε ξαναβγαίνει το μήνυμα ότι έχει ενεργοποιηθεί. Εννοείται πέρα από την 1080p κάμερα έχουμε και μικρόφωνο το οποίο και αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά. Για του λόγου το αληθές, για να δούμε πώς πάει. Τώρα με βλέπετε και με ακούτε από την κάμερα και το μικρόφωνο της οθόνης μας. Μάλιστα δεν έχει καμία επεξεργασία ούτε η εικόνα αλλά ούτε και ο ήχος για να έχετε το 100% έτσι ώστε να έχετε έναν μπούσουλα για το πώς φαίνεται, πώς δείχνει η συγκεκριμένη κάμερα αλλά και πώς καταγράφει ήχο το συγκεκριμένο μικρόφωνο. Φυσικά όμως την κάμερα θα τη δούμε και λίγο στη συνέχεια. Συνεχίζουμε τώρα με το κάτω μέρος της οθόνης που αυτό που θα συναντήσουμε που σχολίασα και στην αρχή του βίντεο είναι ένα πιο μεγάλο υφασμάτινο κομμάτι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι από πίσω, δεξιά και αριστερά, κρύβονται δύο ηχεία των 5W που τα έχει βάλει σε τέτοια διάταξη η ViewSonic έτσι ώστε να έρθει κατευθείαν στα αυτιά μας ο ήχος. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερος ο ήχος από τις περισσότερες οθόνες εκεί έξω. Παρ' όλα αυτά, επειδή το μέγεθός τους δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν έχει τόσο μπάσο. Αλλά είναι όντως ένας ήχος που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε είτε για να δούμε τα βιντεάκια μας, είτε για να κάνουμε τις κλήσεις μας, είτε τα οτιδήποτε άλλο θέλουμε τέλος πάντων που χρειάζεται ήχο, κάνουν μια ικανοποιητική δουλειά. Επίσης, πάνω σε αυτό το υφασμάτινο κομμάτι, αυτό που θα συναντήσουμε στα δεξιά είναι διάφορα πλήκτρα που είναι για την περιήγηση μέσα στα μενού. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια χαρά το μενού, εύκολο να το δουλέψει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κι άλλος τρόπος να το χειριστούμε. Να τσεκάρουμε τώρα και το V-Display Manager που είναι το πρόγραμμα διαχείρισης. Το πρώτο που βλέπουμε εδώ είναι αρχικά περιστροφή της εικόνας, πώς θέλουμε να είναι, εντάξει το κάνουμε και μέσα από τα Windows αυτά, όπως επίσης και κάποιες ρυθμίσεις για φωτεινότητα, ήχο και για τα χρώματα εδώ. Αν κατέβουμε τώρα πιο κάτω έχουμε πάλι επίσης επιλογές για να κάνουμε split screen εύκολα, όπως επίσης να έχουμε και κάποιο auto launch για διάφορα προγράμματα. Προχωράμε, έχουμε το iCare που μπορούμε να μειώσουμε το μπλε φως έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο ξεκούραστο αποτέλεσμα για τα μάτια μας, όπως επίσης έχει και βλέπετε εδώ ανάλογα το ωράριο μέσα στην ημέρα, πώς θέλουμε να συμπεριφέρεται η οθόνη, έχει διάφορα mode να επιλέξουμε, όπως επίσης έχουμε και διάφορα φίλτρα. Ανάλογα και με κάποια πάθηση που μπορεί να έχει κάποιος, μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα και διάφορα φίλτρα να βάλουμε κατευθείαν στην οθόνη. Συνεχίζουμε με το section που αφορά την κάμερα, μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε, απενεργοποιήσουμε εδώ, να αλλάξουμε την ανάλυση αλλά και που θέλουμε κιόλας να γράφουμε και κάποια αρχεία, εάν θελήσουμε. Όπως επίσης έχουμε και το φωτισμό, που μπορούμε να τον ενεργοποιήσουμε, απενεργοποιήσουμε από εδώ και μπορούμε να αλλάξουμε και τρεις διαφορετικές βαθμίδες σε θερμοκρασία χρώματος. Τέλος, έχουμε και κάποιες επιλογές για το onboard μικρόφωνο, που έχει κάποιο audio focus ανάλογα που μιλάς να επικεντρώνεται στη φωνή σου και γενικότερα έχει κάποια έτσι extra mode για να κάνει κάποιο denoise στο background, που όντως κάνουν δουλίτσα. Τέλος, έχουμε basic, που εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα στην οθόνη. Έχει μάλιστα και έτοιμα προφίλ που μπορούμε να αλλάξουμε για τον ήχο, για το μικρόφωνο, να το δυναμώσουμε, να το χαμηλώσουμε, να το απενεργοποιήσουμε, όπως επίσης και τις υποδοχές. Το τελευταίο που μένει είναι εδώ να δούμε μερικές περισσότερες πληροφορίες για την οθόνη και μπορούμε να κάνουμε και update. Και η αλήθεια είναι ότι το firmware που έχει μέσα εμένα μου πήρε και ένα update που αυτό είναι μόνο θετικό γιατί δείχνει ότι η ViewSonic έχει σκοπό να ασχοληθεί με την οθόνη της. Και τέλος πάμε στο τελευταίο χαρακτηριστικό που έχει συγκεκριμένη οθόνη που είναι η υποδοχή Ethernet και η υποδοχή Type-C. Και μάλιστα εγώ το έχω εύκολα εδώ το Type-C καλώδιο που τι μπορεί να μας κάνει το συγκεκριμένο, βασικά τι μπορεί να αντικαταστήσει. Η συγκεκριμένη οθόνη για να δουλέψουν οι κάμερες, οι USB που έχει πάνω και τα λοιπά, άμα το συνδέσουμε με κάποιο PC για παράδειγμα που δεν έχει Type-C υποδοχή, θέλουμε δύο καλώδια. Θέλουμε το HDMI για να στέλνουμε την εικόνα και θέλουμε και το USB 3 που και αυτά όπως είπαμε τα έχει μέσα συσκευασία για να στέλνουμε τα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και μία ακόμη λύση. Αυτά μπορώ να τα αφήσω στην άκρη. Να κάνω τσουπ και να βγάλω ένα λάπτοπ εδώ από κάτω. Που για την ακρίβεια τώρα τι γίνεται. Έχω εδώ ένα Mac. Το συγκεκριμένο Mac από ό,τι βλέπετε το μόνο που βγάζει είναι κάποιες Thunderbolt υποδοχές και για φόρτιση. Και μία εδώ για ακουστικά. Δηλαδή δεν βγάζει καθόλου HDMI. Τι μπορούμε να κάνουμε με τη συγκεκριμένη οθόνη. Ερχόμαστε εδώ, συνδέουμε το Type-C καλώδιο που έχει και με το που το ανοίξω τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Αρχικά έχουμε εικόνα στην οθόνη μου, να δείξω κιόλας εδώ τα άλλα καλώδια ότι δεν τα έχω πουθενά συνδεμένα.
πάει κατευθείαν εικόνα μόνο μέσα από το Type-C. Το σημαντικό όμως είναι ότι, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με αυτό το Type-C. Αρχικά, αν δούμε το εικονίδιο εδώ στο Mac, θα δούμε ότι πρώτον φορτίζει αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής. Μέσα από το Type-C καλώδιο μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 90W, οπότε μπορούμε να φορτίσουμε και ένα έτσι τουμπανιάρικο λάπτοπ, ενώ στέλνουμε εικόνα, αλλά και δεδομένα. Για του λόγου του αληθές, έχω ένα φλασάκι. Όπως είπαμε, από την μία πλευρά η οθόνη μας παίρνει φλασάκι, οπότε εγώ θα το κουμπώσω εδώ. Και τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι κατευθείαν εδώ στα Mac συνδέθηκε και το φλασάκι που έβαλα εγώ. Οπότε μέσα από το Type-C έχουμε εικόνα, έχουμε μεταφορά δεδομένων αν θέλουμε να βάλουμε ένα φλασάκι ή αν θέλουμε να έχουμε κάποιο ποντίκι για παράδειγμα. Φορτίζεται ταυτόχρονα, όπως επίσης επειδή παίρνει και Ethernet η συγκεκριμένη οθόνη, μπορούμε να έχουμε βάλει εκεί το καλώδιο δικτύου και να έχει δίκτυο μέχρι και ο υπολογιστής μας. Οπότε στην ουσία τώρα τι γλιτώνουμε αγοράζοντας αυτή την οθόνη. Γλιτώνουμε να έχουμε κάποιο ξεχωριστό φορτιστή. Στα Mac, επειδή δεν έχει καμία υποδοχή, γλιτώνουμε να πάρουμε ένα εξωτερικό dock που θα βγάζει HDMI κτλ. Έχουμε κατευθείαν ενσωματωμένη κάμερα, μικρόφωνο κτλ. Όπως επίσης μπορούμε να συνδέσουμε δίκτυο και τις περιφερειακές συσκευές μας πάνω στην οθόνη και όποτε έρχομαι εγώ στο γραφείο μου για παράδειγμα, κάνω ένα έτσι, βάζω το καλώδιο ή φεύγω, κάνω ένα έτσι, βγάζω το καλώδιο, παίρνω τον υπολογιστή μου και συνεχίζω τη δουλειά στο σπίτι μου και μετά έρχομαι πάλι στο γραφείο, κάνω ένα έτσι και έχω τα πάντα πλέον συνδεμένα κατευθείαν. Για κάποιον λοιπόν επαγγελματία, ο οποίος θέλει να έχει ένα dock, παύλα οθόνη, με καλή κάμερα, μικρόφωνο κτλ, με καλή εικόνα και να συνδέει ένα καλώδιο και να φορτίζουν και όλα στις συσκευές του, η συγκεκριμένη εδώ πέρα από τη ViewSonic σίγουρα πρέπει να είναι μια οθόνη που να είναι στις επιλογές του. Κάτω στην περιγραφή θα έχω εγώ ένα link για να την τσεκάρετε και εσείς οι ίδιοι. Η τιμή θα είναι γύρω στα 450 με 500 ευρώ. Δεν είναι η πιο οικονομική εκεί έξω, αλλά και σε αυτούς που απευθύνεται νομίζω είναι μια λογική τιμή. Όπως και να έχει στο link θα δείτε και εσείς περισσότερες πληροφορίες. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή και ένα σχόλιο πώς σας φάνηκε η συγκεκριμένη οθόνη εδώ πέρα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!